Βάσει blog για μας, άρα θα το ανεβάσουμε και εμείς για να δείτε τι κάνουμε. Και αντίστοιχα σήμερα είπαμε στην Κωνσταντίνα ότι θέλουμε να της δείξουμε την καινούρια 4D κρυολιπόληση. Και δεν ξέρει τι είναι και μας ρωτάει τι είναι παιδιά αυτό που θα δούμε. Και εδώ θα έχω την θαυμάσια Άρτεμη που στα εξηγεί όλα. Να μας και τι θα δούμε σήμερα. Η 4D κρυολιπόληση μας βοηθάει στο ότι μπορούμε να πιάσουμε 4 σημεία μαζί. Οπότε μπορούμε να κάνουμε δύο περιοχές ταυτόχρονα, που είναι πολύ σημαντικό, ενώ παλιότερα κάναμε μία. Έχει την επιλογή να κάνουμε πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα, άρα να κάνουμε διαφορετική πώληση κάθε φορά. Και επίσης δεν αφήνει και ιδιαίτερα σημάδια που αφήνουν πιο παλιές οι κρυολιπολύσεις. Αυτό δεν του ζάριζε με κεφάλι, δεν είναι. Δεν μπορεί να έχει τόσο πολύ σημαντικό. Και γλιτώνει και χρόνο. Αυτό είναι 4D. Αυτό ναι, γιατί είναι 45 λεπτά η εφαρμογή, οπότε επειδή κάνει τη 4D που είναι σε 4 σημεία με 4 κεφαλές, κάτσε 45 λεπτά, 4 σημεία. Σούπερ, τέλεια. 4 σημεία. 4. Θα φύγει το λίπος που θα παγώσει από τους μείον 5 μέχρι τους 2-10. Και σε αυτό το σημείο δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Τέλεια. Πολύ σημαντικό να πίνεις νερό μετά από αυτό, φυσικά, για να φύγει γρήγορα. 2 λίτρα νερό. 2 λίτρα τουλάχιστον. Πηγαίνει στην τουαλέτα, φαντάζομαι. Ναι. Λογικό. Χωρίς να σκάσεις. Σίγουρο αυτό. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι όντως χάνεται το λίπος στην περιοχή. Απλά μπορεί να θέλουμε να χάσουμε περισσότερους πόντους. Οπότε να κάνουμε περισσότερες φορές. Το πλήρες αποτέλεσμα της κρυολιπόλησης θα φανεί στους 3 μήνες. Ωραία. Με πόσες συνεδρίες? Με την πρώτη. Με την πρώτη. Με την πρώτη συνεδρία το πλήρες αποτέλεσμα της. Ιδανικό είναι να κάνουμε γύρω στις 4 συνεδρίες. Αλλά η πρώτη συνεδρία, το πλήρες αποτέλεσμα της θα φανεί στους 3 μήνες. Κατάλαβα. Ωραία. Τέλεια. Η κρυολιπόληση. Η διαφορά που έχει από την προηγούμενη κρυολιπόληση που έχουμε και αυτή είναι ότι δεν πονάει καθόλου, δεν αφήνει μελανιές και μπορεί συγχρόνως να κάνει 4 σημεία. Ενώ ψυχεί πιο γρήγορα το λιποκύτταρο. Άρα κάνει πιο γρήγορα. Και σήμερα, επειδή έχουμε την Κωνσταντίνα, τη είπαμε να δείξουμε σε μια περιοχή που απασχολεί όλες τις γυναίκες. Τα μπράτσα. Το τι ακούω αυτόν τον καιρό για τα μπράτσα δεν λέγεται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα μπράτσα. Εδώ στην Κωνσταντίνα δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε 4 κεφαλές μπράτσα. Αλλιώς 2, γιατί είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε 4. Ναι. 2 κεφαλές, να δούμε πώς θα πάει και συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιλέγω τους βαθμούς που βάζω την κρυολιπόληση, τους βαθμούς κλίση, οι οποίοι είναι μείον πάντα. Επιλέγω την προσρόφηση, τη δυναμική, τα πάντα, χειροκίνητα, ανάλογα με το σώμα που έχω, που δεν το είπε σε άλλες κρυολιπόλησεις σε ένα περιοχή. Πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτή την οθόνη μας δείχνει τα κεφαλιά, το βάθος που κινείται, το πόσο λίπος λιώνει και αντίστοιχα μας δείχνει τους βαθμούς που κατεβαίνει η θερμοκρασία. Άρα ξέρεις ακόμα και ξεχωριστά στο κάθε χέρι πόσο ακριβώς κινείται. Και τι δουλειά θα γίνει. Μας θα δίνει πώς νιώθεις. Αισθάνομαι πολύ ωραία, δεν πονάει. Ωραία. Αισθάνομαι μια θερμότητα, όλος παραδόξος. Στην αρχή λοιπόν έχει θερμότητα για τα πρώτα λεπτά και μετά αρχίζει και παγώνει για να αλλάζει όμορφα την θερμοκρασία και να μην στρεσάρετε το δέρμα. Στην αρχή αυτή η ανεβάζει θερμοκρασία στους 40 βαθμούς. Γιατί για να ρουφήξει πάρα πολύ λίπος. Άρα ρουφάει το λιποκύτταρο, δεν τον στρεσάρει πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλει να στρέσει τον οργανισμό μας και μετά σταδιακά το κατεβάζει τους βαθμούς. Θα μείνει λοιπόν η Κωνσταντίνα εκεί. Πόση ώρα αρκετή? Θα μείνει 45 λεπτά. 45 λεπτά. Αυτή η κρυολιπόληση μπορεί να μένει από 30 λεπτά έως 45. Η Άρτεμη επέλεξε 45 λεπτά γιατί θέλει να κάνει μάλλον καλύτερη δουλειά και γιατί είπε ότι αυτό το δέρμα αντέχει. Έτσι λοιπόν μένει η Κωνσταντίνα εδώ για 45 λεπτά. Μετά όμως, τι θα είναι μετά? Θα είναι λίγο κόκκινη, θα είναι παγωμένο ξύσαμα. Θα είναι παγωμένο, μπορεί λίγο να είναι, έχει ένα σημαδάκι, μπορεί να μην έχει καθόλου. Okay. Εξαρτάται από το δέρμα, εξαρτάται από το λίγο. Είναι γερό το δέρμα. Έχει πολύ σφιχτό δέρμα και πολύ σφιχτά μπράτσα, οπότε δεν θα κάνει εύκολα σημάδι. Τι χρειαζόμαστε, δεν μπορείτε να μου πείτε γιατί αυτό κάνω πριν λίγο να την κάνω την κρέμα. Γιατί η κρέμα χρειάζεται για την επιδερμίδα, παιδιά. Έτσι, στο δέρμα δεν είναι μόνο δηλαδή,
εκεί ένα μήνα μετά. Ωραία. Τελειώσαμε με την κρυολιπόλυση στα χεράκια μου και στην κυλίτσα έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και θα επανέλθω. Σαφέστατα, μα θέλουμε και τα αποτελέσματα, Κωνσταντίνα. Εννοείται, θα ενημερωθείτε για όλα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, Κωνσταντίνα, να είσαι καλά.